Για το θέμα της υποστελέχωσης στην αστυνομική διεύθυνση των Σερών, αναφέρθηκε με δήλωσή της η Υφυπουργός της Μακεδονίας Τράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη των αστυνομικών Αγίου Αρτεμίου. Η κυρία Κόλια τόνισε πως είναι αλήθεια η υποστελέχωση της διεύθυνσης των Σερών, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι το ζήτημα αυτό προέρχεται από το παρελθόν, εδώ και πολλά χρόνια. Ευχόμαστε ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο από αυτό που έχει έρθει από το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά η Υφυπουργός. Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έρχεται από το παρελθόν. Όντως είναι έτσι. Εκ των ενόντων προσπαθούν και το αντιμετωπίζουμε και εμείς το βλέπουμε καθημερινά. Σε μια τέτοια δύσκολη οικονομική περίοδο, προσπαθούμε να ανακάμψουμε, είναι όντως πολύ δύσκολο να υπάρχει η καλή αστυνομία, αυτή που αξίζει και στον ελληνικό λαό, αλλά και στους Έλληνες αστυνομικούς. Ευχόμαστε ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο από αυτό που έχει έρθει από το παρελθόν. Την υποστελέχωση της αστυνομικής διεύθυνσης των Σερών έθιξε με δήλωσή του και ο βουλευτής Σερών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Μιχάλης Τζελέπης. Παράλληλα, επισήμανε πως υπάρχουν θέματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Μάλιστα, χαρακτήρισε το τμήμα μεταγωγών σαν το γεφύρι της Σάρτας. Έχει δημιουργηθεί χωρίς να φέρουν ούτε ένα νέο αστυνομικό στην πόλη των Σερών, σημείωσε ο κ. Τζελέπης. Ιδιαίτερα για τον νομό Σερών, ότι είναι υποστελεχωμένη η αστυνομική διεύθυνση Σερών, κάτι το οποίο το έχω θέσει επανειλημμένα στον κύριο Τόσκα, όταν σε σχέση με όμορους νομούς που έχουν μισό πληθυσμό σε σχέση με τον νομό μας, μισό αριθμό χωριών, έχουν πολλαπλάσια αστυνομική δύναμη σε σχέση με τον νομό Σερών. Το τμήμα μεταγωγών έχει γίνει το γεφύρι της Σάρτας. Έχει δημιουργηθεί χωρίς να φέρουν ούτε ένα νέο αστυνομικό στην πόλη του Σερών. Παρότι έχει 34 νέες οργανικές θέσεις και ζητήσαμε επανειλημμένως από τον Υπουργό αυτές να επανδρωθούν με νέους αστυνομικούς. Για το αστυνομικό τμήμα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, που βλέπουμε ότι και αυτό αρχίζει να χρονίζει, επιτέλους σας δώσουν μία λύση.